Presents. Είμαστε στο The Mall Athens και συγκεκριμένα είμαστε στο WhatsApp Fun Lab The Urban Gaming Tournament. Πραγματικά θα σας ξεναγήσω σήμερα εδώ πέρα στο τέταρτο όροφο του The Mall Athens να δείτε τι γίνεται. Ο μεγάλος τυχερός θα ταξιδέψει στη Γερμανία παρέα με ένα φίλο του για το Gamescom 2015, αλλά θα έχουμε και άλλα δώρα όπως Xbox One consoles και πολλά άλλα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα? Γέλατε! Γίνεται το αδιαχώρητο. Οι συμμετοχές, να πούμε, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή γύρω στα 2.000 άτομα. Κερδίζουμε. Όχι ακόμα, 1-1. Σε ποιος είσαι, αυτός με τα κόκκινα ή με τα μπλε? Με τα κόκκινα. Παίζεις καλή παλίτσα, Όσο μπορώ. Είμαστε εδώ για το τέταρτο WhatsApp Fun Lab, το θεσμό που δημιούργησε το WhatsApp με τη βοήθεια του MAD TV. Θα ξεκινήσουμε με την κλήρωση τα 16 πρώτα άτομα για το Pro Evolution Soccer 2015 και τα 8 πρώτα άτομα για το Call of Duty Advanced Warfare. Έχουν ξεκινήσει αγώνες. Παρακολουθούν και live τις αναμετρήσεις που γίνονται στο τουρνουά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα παιδιά που παίζουν μπροστά στις κονσόλες, στο Pro. Ποιος κερδίσει, ρε παιδιά? Εμείς. Εσύ? Ναι, εγώ. Εσύ έχεις τα κόκκινα ή τα πράσινα? Τα κόκκινα. Ολυμπιακός είσαι? ΑΕΚ. Έλα, αυτή είναι καλή. Εγώ δεν πίστευα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Το πίστευες εσύ? Γίνεται χαμός, έχουν εδώ πέρα το backlog, έχει το case modem που πάνε και ρωτάνε εκεί πέρα και έχουν πάθει πλάκα με όλα τα πισιά. Είναι από πίσω το όλο το booth της Microsoft. Έχουμε δυνατούς παίκτες και στο Pro και στο Call of Duty. Στο Pro ξέρω ότι έχουμε μερικούς από τους δυνατότερους στην Ελλάδα και μερικούς από αυτούς που έχουν πάει και έχουν παίξει στα παγκόσμια. Είδα δύο νομίζω, ένας που ήταν στην τρίτη θέση και ένας που είχε βγει πρώτος. Έχουμε καλούς. Θα πάνε και στη Γερμανία, πολύ ζηλεύω. Κοίτα εδώ τι έχουμε εδώ πέρα. Είναι κουτιά για υπολογιστές για το σπίτι σας. Είναι μια αντιπροσωπευτική ποικιλία συστημάτων βασικών και πιο custom. Από συστήματα των 800 ευρώ έως των 10.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην αίθουσα όπου γίνεται το overclocking. Στέλιο, θέλω να μου πεις τι ακριβώς κάνετε εδώ? Όπως ακριβώς κάνουν με τα αυτοκίνητα που τα βελτιώνει και προσπαθούν να τα πουσάρουν και κάνουν τις κόντρες τους και όλα αυτά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το υγρό άζωτο που χρησιμοποιούμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να βάλουμε για να πετύχουμε τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες. Φτάνει μέχρι μείον 196 βαθμούς Κελσίου. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Microsoft για τα δώρα και για τη βοήθειά της, καθώς και τον Γερμανό για τα σπουδαία δώρα που μας έχει δώσει σήμερα για όλους εσάς εδώ. Γεια σας παιδιά, πώς σε λένε και τι κάνεις? Είμαι ο Αλέξανδρος και κάνω το Hunter of the Destiny. Αυτός είναι καλός ή κακός? Καλός είναι, ο καλύτερος. Λοιπόν, εσένα σε ξέρω, είσαι ο Halo. Halo, Master Chief. Εμείς είμαστε καλοί. Ναι. Δεν είμαστε κακοί. Καλή, καλή. Σαν το μεσχέ που με κοιτάζει λίγο περίεργα. Αυτός είναι κακός. Εσένα πώς σε λένε? Dr. Doom. Αυτό σίγουρα είναι κακό. Είναι κακό. Δεν βλέπει αυτό το μουτράκι το κακό? Φαίνεται από τη γλυκιά σου τη μουρίτσα. Γλυκιά μουρίτσα, είδε. Να σου πω, ποιο από όλου σα εδώ πέρα έχει περισσότερη πέραση? Περισσότερη πέραση έχει ο κύριο Άρεμαν. Γιατί? Γιατί? Είναι γνωστό γι' αυτό, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάω στο δημοφιλή τη παρέα εδώ πέρα. Γεια σου, πώ σε λένε? Γεια σου, είμαι Αλέξανδρος. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλω να μου πει πόσες μέρες, δεν ξέρω, οι ώρες χρειάζεται για να φτιαχτεί αυτή η στολή? Να σου πω ότι μου πήρε 6 μήνες. Πάω και στο τελευταίο της παρέας με το ένα μάτι. Γεια σου. Έτσι ρε παιδί μου, για να δούμε και το πρόσωπό σου. Ποιον ενσαρκώνει σήμερα? Είναι ο Deathstroke. Μπορεί να το δεις, είναι στο story του Batman γενικότερα, αλλά και στη σειρά του Arrow άμα είναι. Αυτός είναι καλός, Είναι έτσι λίγο αντιήρωας. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ με τους σούπερ τυχερούς από το τουρνουά του Call of Duty. Το όνομά σου? Νόντας. Ρε Νόντα, είσαι ο gamer δηλαδή της εδώ πέρα του τουρνουά, το περίμενε? Τι να, καθόλου. Εγώ νόμιζα τι? Θα περάσω καν την πρώτη φάση. Απλώς μου βγήκε το game. Τώρα που θα πας Γερμανία, θα πάρεις κανένα φιλαράκι σου από αυτά? Όχι, θα δείξει. Ναι. Μαζί θα πάμε. Θα πας εδώ με το φίλο,
μεγάλο τυχερό του πρώτου να ταξιδέψει στη Γερμανία. Δεν έχω πάει ποτέ ζωή μου στο εξωτερικό. Αλήθεια, λες. Πήγα πρώτη φορά εξαιτίας του Προ πέρυσι το καλοκαίρι. Κι άλλο ένα ταξίδι τώρα, δύο ταξίδια λόγω του Προ. Σου εύχομαι να περάσεις σούπερ. Με ποιον θα πας? Θα πάω με τον Ντόναλτ που βγήκε τρίτο σήμερα, αλλά είχε βγει πέρυσι πρώτο στην Ελλάδα. Και λόγω κάποιων θεμάτων με το διαβατήριο ότι δεν μπορούσα να πάει στο παγκόσμιο και πήγα εγώ στη θέση του. Και το αξίζει γιατί είμαστε και φίλοι, μαζί παίζουμε, μαζί προπονούμαστε τον επόμενο χρόνο. Και είναι... Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εκτός από συγχαρητήρια. Το επόμενο όμως, άμα γίνει πανελλήνιο και πάω και στο παγκόσμιο, θα σε πάρω μαζί. Εντάξει, στα 80 μου με βλέπω να πηγαίνω. Στήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.